Μέρη στον Υπουργό Εργασίας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Είναι η πρώτη μας συνέντευξη μετά την ανάληψη των νέων καθηκόντων του. Καλή επιτυχία στα νέα υπουργικά καθήκοντα. Γεια σας, κύριε Γεωργιάδη. Κύριε, ευχαριστώ πάρα πολύ την πρόσκληση. Δεν προλάβαμε να τα πούμε τηλεοπτικώς. Μου το χρωστάτε αυτό. Συσσαγωγικά. Στην επόμενη. Η αλήθεια είναι ότι εσείς τώρα δεν μπήκατε με φόρα σε αυτό το Υπουργείο, μπήκατε με κάψωνα. Και φαίνεται ότι ξεκινάω με αυτό γιατί είναι και το πιο χρηστικό. Υπάρχουν άνθρωποι που μας ακούν αυτή την ώρα, οδηγεί ταξί, σε πολλά γραφεία. Είχατε πάρει μια πρώτη δέσμη μέτρων τις προηγούμενες και το Σαββατοκύριακο, αλλά φαίνεται ότι τώρα το επόμενο κύμα θα είναι ακόμα πιο ισχυρό. Οι μετεωρολόγοι λένε ότι μπορούμε να δούμε και 43. Σε ό,τι αφορά στα μέτρα που θα συστήσει το Υπουργείο Εργασίας. Τα μέτρα θα ισχύσουν ακριβώς τα ίδια. Ακριβώς τα ίδια. Ναι. Η απόφαση ισχύει. Ξεκαθαρίζω στους ελέγχους, γιατί άκουσα μια σχετική κριτική ότι υπήρχαν επιχειρήσεις που δεν έκοψαν την εξωτερική εργασία μετά το 10η μεσημβρινή, ότι η απόφαση καθιστά υποχρεωτική την πάυση των εξωτερικών εργασιών. Σε ποια περίπτωση? Στην περίπτωση που είσαι στο μαύρο, στον κλίμακα βιοκλιματικής δυσφορίας της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Δεν είναι παντού καθ' άπαστα την επικράτεια, είναι εκεί που έχει κάποιες παραμέτρους η έμμοι, θερμοκρασίας, υγρασίας και ανέμου. Μάλιστα. Αυτό ισχύει και για τους ανθρώπους που εργάζονται στα delivery, αυτό μας λέτε. Φυσικά εννοείται. Μάλιστα. Γιατί όντως κάποιες επιχειρήσεις λειτουργούν. Το υποχρεωτικό είναι στο μαύρο. Μάλιστα. Δηλαδή εκεί που δεν είναι μαύρο, δεν είναι υποχρεωτική η πάυση. Φυσικά συνιστάται σε κάθε περίπτωση πολύ αυξημένα μέτρα προστασίας, καπέλα νερά, διακοπές συχνές, να μπαίνουν οι άνθρωποι σε κλιματιζόμενους χώρους και όλα αυτά, έτσι. Mm-hmm. Θα ισχύουν. Λοιπόν, τώρα πάμε στα υπόλοιπα. Πριν περάσουμε στα των συντάξεων, γιατί έχουμε και αρκετά μηνύματα, θέλω να σας πω. Δεν γίνεται να μην σας ρωτήσω για το πώς έχετε δει να εκτελήσετε αυτή η πρωτοβουλία της κυβέρνησης, ή εκ των υστέρων, βέβαια, κύριε Υπουργέ, για τα ακτοπλοϊκά. Για ποιο λόγο αργήσαμε τόσο πολύ, από τη στιγμή που, εντάξει, κακά τα ψέματα τώρα, οι περισσότερες οικογένειες, σήμερα έχει 17 ο μήνας, έχουν προγραμματίσει τις διακοπές τους. Δεν θα μπορούσε αυτή η πρωτοβουλία, η σύσταση στις εταιρείες να γίνει λίγο νωρίτερα, κατά τη γνώμη σας, τι λέτε? Θέλω να είμαι πάρα πολύ ειλικρινής. Δεν έχω καθόλου στην χρωτοφυλακή μου την ακτοπλία, δεν έχω ασχοληθεί ιδιαίτερα με το θέμα και θα να πω κάτι που μπορεί να είναι λάθος. Ναι, αλλά δεν μπορεί να μην έχετε άποψη για το ζήτημα. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή, πριν από λίγους μήνες ήσασταν στην Υπουργή Ανάπτυξης. Στις 25 Ιουνίου και στις 12 ημέρα ανέλαβα την πρωτοβουλία. Mm-hmm. Πριν είχαμε προεκλογική περίοδο από τον Απρίλιο. Mm-hmm. Άρα δεν έχετε. Λέτε ότι δεν θέλετε να πείτε κάτι που μπορεί να μην. Όχι, εννοώ ότι μέσα σε μια προεκλογική περίοδο μια τέτοια πρωτοβουλία θα μπορούσε να αναλυθεί εύκολα. Ποιο να λάβει η υπηρεσία και η κυβέρνηση. Mm-hmm. Δεν γινόταν. Mm-hmm. Δεν γινόταν, δηλαδή, εκ του ρόλου της, δεν τους κατηγορώ. Δεν μπορούσαν να το κάνουν. Mm-hmm. Κατά συνέπεια, η κυβέρνηση με το που εξελέγει ασχολήθηκε αμέσως. Πώς πιο γρήγορα. Ναι. Με την. Το ράλι των τιμών, πώς το βλέπετε? Διότι υπάρχει και ένα ρεπορτάζ, το είδαμε και στην Κυριακάτικο Τύπο, που λέει ότι παρά το γεγονός ότι υπάρχει μια ελάφνιση στις πολυεθνικές σε ό,τι αφορά στα λειτουργικά τους κόστη, η ακρίβεια συνεχίζει παρότι ο πληθωρισμός είναι στο 1,8%. Σε όλες τις χώρες της Ευρώπης είναι διαφορετικός ο γενικός πληθωρισμός και διαφορετικός ο πληθωρισμός στα τρόφιμα. Λέει αυτό που λέμε ράφια στο σούπερ μάρκετ. Mm-hmm. Είναι δύο διαφορετικοί δείκτες. Λέει σε όλες τις χώρες θα δείτε μπορεί να πέσει ο πληθωρισμός όχι όσο σε εμάς 1,8, να είναι κάπου στο 3, 4, 5, αλλά ο πληθωρισμός στο 12, 15, 18, υπάρχει και χώρα με 33, ας πούμε. Mm-hmm. Η Ουγγαρία. Άρα λοιπόν είναι δύο διαφορετικοί δείκτες. Σε όλες τις χώρες είναι πολύ μεγαλύτερος ο πληθωρισμός στα ράφια από ότι είναι ο γενικός πληθωρισμός. Πάντως το διατάφτα εδώ λέει ότι οι πολυεθνικές πουλάνε τα ίδια προϊόντα στην Ελλάδα ακριβότερα από ό,τι στο εξωτερικό και οι ελληνικές πιο ακριβά στην Ελλάδα. Και αυτό είναι αρμοδιότητα του προηγούμενου Υπουργείου που ήμουν και τώρα υπάρχει ο κ. Κράκη. Γι' αυτό σας ρωτάω. Θέλω να πω ότι από την προηγούμενη μου θητεία είχα παραγγείλει και είχε γίνει έρευνα από τον ΙΕΛΚΑ σε 5.000 κωδικούς. Είχαμε συγκρίνει Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Γερμανία, Γαλλία. Αυτές ήταν οι χώρες αναφοράς. Δεν διαπιστώθηκε αυτό που μου λέτε. Αλλά παρέμεινε φθηνότητα από όλες τις χώρες. Η κριτική που σας γίνεται στο κομμάτι των ελέγχων στην αγορά, το λέω στην κυβέρνηση ενώ που σας γίνεται, πώς το σχολιάζετε? Πολλοί λένε ότι. Αυτά θα πάρει τον κύριο Σκρέκα τώρα να σπίτι την πολιτική του. Δεν μπορώ να παρεμβαίνω στα άλλα νούχα του φυλάκια. Εντάξει, ωραία, δεν θέλει. Δεν είναι σωστό. Σωστό. Λοιπόν, καλά το ξέρουμε, κύριε Γεωργιάδη, ότι υπάρχει υπουργό, αλλά λίμωνο. Τώρα εσεί είστε έμπειρο τώρα σε αυτά. Σα ρωτάμε για το νούμερο ένα θέμα που απασχολεί τον κόσμο. Αν δείτε τα περισσότερα μηνύματα που έχω εδώ, έχουμε κάνει την ακρίβεια. Να παρεμβαίνω στο αλλού. Λοιπόν, πάμε λίγο να μου πείτε
πώς είναι στο νέο Υπουργείο και αν έχετε κάνει συναντήσεις ενδεχομένως. Αν με... έχω κάνει συναντήσεις. Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Συναντήσεις θέλω να πω με συνδικάτα, αν έχετε κάνει επαφές, το λέω. Μισό λεπτό, σας ρωτώ, γιατί παραδοσιακά κάθε φθινόπωρο και στο δρόμο για τη ΔΕΘ βλέπουμε τα συνδικάτα να είναι στο δρόμο. Έλα, θέλω λίγο να μου πείτε ποια εικόνα έχετε. Πρώτον, εγώ βλέπω κάθε μέρα κάποιο σωματείο κάποιο συνδικάτο. Δεν μέχρι να το δείχνει κάτι να βλέπω. Σας είδαμε και τις προάλλες που είχατε κατέβει στο Υπουργείο και τους είχατε ανεβάσει πάνω στο γραφείο. Φυσικά και όχι μόνο τους ανέβασα, αλλά αυτό που ζητήσαμε έγινε. Αυτό που ζητήσαμε εκείνη τη μέρα με την. Η διαμαρτυρία εξ' από το Υπουργείο ήταν η πάυση εργασιών για εξωτερικούς χώρους να γίνει υποχρεωτική στις περιπτώσεις του Μαύρου. Και αυτό που γράφει στην Υπουργική μου απόφαση. Με τη ΓΕΣΕ σήμερα τι συζητήσατε? Με τη ΓΕΣΕ έχουμε γενιάσει ένα μεγάλο διάλογο. Είναι πάρα πολλά τα θέματα που έχουμε στο Υπουργείο Εργασίας. Μαλή μόνο η ΓΕΣΕ είναι. Μετά μην έχουμε συναντήσει τη ΓΕΣΕ, το Υπουργείο Εργασίας. Λοιπόν, και γενιάσαμε ένα πολύ ωραίο διάλογο μεταξύ μας. Πιστεύω ότι και εκείνοι έφεραν αρκετά ευχαριστημένοι. Ανοίξαμε όλα τα θέματα. Και ποτέ δεν πρόκειται να ευθυνδιάσουμε τη ΓΕΣΕ στις αποφάσεις μας. Εγώ δεν θέλω να ευθυνδιάσω κανένα στις αποφάσεις μου. Θέλω όλοι να γνωρίζουν. Όταν λέτε να ευθυνδιάσετε, ως προς τι? Γιατί για να το λέτε. Με τα ρυθμίσεις μας και πόσες αποφάσεις λαμβάνουμε. Π.χ. η ψηφιακή κάρτα εργασίας θα εφαρμοστεί σε επιχειρήσεις, αλλά θα έχουμε τη γνώμη για των επιχειρήσεων και τη ΓΕΣΕ για το πώς θα γίνει. Μιλάμε τώρα για το από το φθινόπωρο και μετά. Ναι, εννοείται. Μάλιστα. Ερώτηση, να έρθουμε λίγο στα των συντάξεων. Γιατί ακούσαμε την κυβέρνηση με αφορμή και το νομοσχέδιο τώρα που θα φέρει. Έχουν πει για τις αυξήσεις τους δημοσίους, για τον ΕΝΦΙΑ, διάφορα τέτοια μέτρα. Θέλω να έρθουμε λίγο στις συντάξεις και κυρίως στους ανθρώπους που εξακολουθούν να έχουν μεγάλη προσωπική διαφορά. Πέρα από το επίδομα που θα παίρνουν άπαξ από ό,τι έχουμε καταλάβει, τα 250 ευρώ, κάτι άλλο στο μέλλον βλέπετε εσείς? Επίδομα άπαξ, αν δίνετε κάθε χρόνο, δεν είναι άπαξ. Εντάξει, θα το πάρουν, το πήρανε μία φορά και θα το ξαναπάρουν την επόμενη. Έχει πει ο κ. Πρωθυπουργός ότι θα το παίρνουν κάθε χρονιά εφόσον το επιτρέπουν τα δημοσιονομικά. Καλά, μία φορά το χρόνο όμως. Ναι, μία φορά το χρόνο. Αλλά αν παίρνει 250 με 300 ευρώ τη μία φορά το χρόνο, καλύπτει ένα μεγάλο μέρος αυτή τη αύξηση που χάνει λόγω προσωπική διαφορά. Η κυβέρνηση θέλει να λύσει το θέμα αυτό. Ποτέ δεν είμαστε, δεν μας ενδιαφέρει. Ούτε δεν αναλύουμε την αδικία. Δεν υπάρχει αδικία σίγουρα. Αυτό σας ρωτώ. Εσείς βλέπετε στον ορίζοντα να μπορεί να δοθεί κάποια λύση πέρα από αυτά που έχουν ενίσχυση? Αυτό δεν μπορεί να πειραχτεί. Όχι. Αυτό θα γίνει με τον τρόπο που σας είπα τώρα. Θα υπάρχει άπαξ επίδομα αναλόγω των δημοσιονομικών περιθωρίων της χώρας. Δεν θα κινδυνεύσουμε τη δημοσιονομική μας σταθερότητα. Θα πάμε πολύ προσεκτικά. Με τις εκκρεμίσεις. Δηλαδή, να το εξηγήσω, να το καταλάβει ο κόσμος. Οι δεσμεύσεις της χώρας για τα μακροοικονομικά της από αυτή την κυβέρνηση θα τηρούνται απαρέκλητα. Απλώς πιστεύουμε ότι με τη δουλειά που κάνουμε και την προσέλκυση επενδύσεων, η τελική απόδοση της οικονομίας μας θα είναι καλύτερη από αυτές τις δεσμεύσεις. Το πλεόνασμα, το πάνω από αυτές τις δεσμεύσεις, θα μοιράτε με τον τρόπο που λέμε. Και ένα από τα κομμάτια είναι αυτό που είπατε για την προσωπική διαφορά. Αλλά ποτέ δεν πρέπει να λάβουμε απόφαση που θα θέτει σε κίνδυνο τη δημοσιονομική μας πορεία. Άρα, η Ελλάδα δεν πρέπει να κάνει ποτέ ξανά τα λάθη του παρελθόντος. Άρα αυτοί οι άνθρωποι, όταν ακούνε από κάποιους ενδεχομένως από την αντιπολίτευση ότι θα την καταργήσουμε την προσωπική διαφορά, είναι ψέμα αυτό? Αυτό είναι τελείως ψέμα, αγαπητή κυρία Καντώνα. Ναι, ακούστε. Ένα από τα καλά των εκλογών. Αυτό δεν το είχε πει και η Νέα Δημοκρατία σε κάποια προεκλογική περίοδο πριν από 4 χρόνια. Ένα από τα καλά των εκλογών είναι ότι κατεβήκαμε στις εκλογές αυτές με μετρημένες και κοστολογισμένες προτάσεις από τη Νέα Δημοκρατία και ό,τι τους έπαιρνε από το κεφάλι από το ΣΥΡΙΖΑ. Και ο κόμμας ψήφισε Νέα Δημοκρατία. Αυτό είναι ο κόμμας δεν τσίμπησε σε αυτό που έλεγε θα καταργήσω τα πάντα. Γιατί ο κόμμας σήμερα ξέρει ότι δεν μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Ισχύει, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν αδικήθηκαν αυτοί οι άνθρωποι, έτσι δεν είναι, κύριε Υπουργέ? Μα το αναγνωρίζουμε. Επειδή επιθεωρούμε ότι αδικήθηκαν, λέμε, θα δίνουμε το επίδομα. Μάλιστα. Αν πιστεύουμε δεν είχαν αδικηθεί, δεν θα δίνουμε. Εκκρεμείς επικουρικές. Τεράστιο θέμα. Θέλω να σας πω ότι δεν υπάρχει εκπομπή, είτε στην τηλεόραση είτε εδώ, που να μην έχω τουλάχιστον ένα μήνυμα από αυτούς τους ανθρώπους. Τι γίνεται με αυτό? Γιατί πρώτα έπρεπε να καθαρίσουμε τις κύριες συντάξεις κατά τις επικουρικές. Τι σημαίνει ότι. Το πρώτο και κύριο πρόβλημα ήταν η κύρια συντάξη, μεγάλη συντάξη δηλαδή, αυτή την οποία ζει κάποιος. Η επικουρική είναι αυτό που λέει λέξη. Η επικουρική είναι επιπλέον εισόδημα. Τώρα που οι κύριες συντάξεις έχουν φτάσει πραγματικά σε ένα πολύ χαμηλό σημείο και πηγαίνουμε ακόμα καλύτερα, μετά θα καθαριστούν και οι επικουρικές. Πως ήδη πάει πολύ καλύτερα και το εφάπαξ. Για όσους εργάζονται ταυτοχρόνως και είναι και συνταξιούχοι, εκεί πέρα θέλετε να μας διευκρινίσετε λίγο κάποια πράγματα εκεί για αυτόν τον κόσμο? Έχω πει ότι εντός του έτους αυτού θα νομοθετήσουμε ώστε να μην τιμωρούνται συνταξιούχοι. Σήμερα ο νόμος είναι τιμωρητικός. Ένα συνταξιούχος που εργάζεται, ακόμα και να εργαστεί ένα ημερομίσιο το μήνα, χάνει το 30% του συντάξεώς του. Αυτό είναι τιμωρία, δεν είναι εργασία.
για τους ανθρώπους που χρωστάν πολλά χρήματα στα ταμεία και περιμένουν να βγουν στην σύνταξή τους. Αυτό που ισχύει σήμερα είναι ότι αν έχεις χρέος στον ΕΦΚΑ, είσαι ελεύθερος επαγγελματίας πάνω από 20.000 μισθωτός ή αν είσαι αγρότης πάνω από 6.000, πρέπει να πληρώσεις το έως 20.000 εφάπαξ. Και το έως 20.000 γίνεται 60 δόσεις. Ή το πάνω από 6.000 εφάπαξ, το έως 6.000 γίνεται σε δόσεις. Αυτό που θα κάνουμε και αυτό που έχω ζητήσει να γίνει τώρα μελέτη για να δω πώς το κάνω ακριβώς, είναι να μην ισχύσει αυτό το όριο των 20.000, αλλά με κάποια συγκεκριμένα κριτήρια διαφάνειας που θα ξεχωρίζουν τους στρατηγικούς κακοπληρωτές από όσους πραγματικά δεν έχουν και οι ευρισκόμενοι πάνω από αυτά τα όρια να μπορούν να πάρουν τη σύνταξή τους. Μάλιστα. Τονίζω όμως με κάποια κριτήρια διαφάνειας που δεν θα επιτρέπουν σε κάποιον που έχει χρήματα και που δεν πληρώνει από άποψη. Αν, ας πούμε, κάποιος είναι ενταγμένος στον νόμο Κατσέλη, λέω τώρα εγώ, αυτό δεν είναι ένα κριτήριο για να μπορέσει κάπως να τον διευκολύνει. Μα φέρνει ένα παράδειγμα κριτήριο. Ναι. Θα δίνει την άδεια να γίνεται άσυλο από ειδικού του απορρίτου. Άμα δεν έχει πραγματικά χρήματα στην τράπεζα, δηλαδή δεν έχει χρήματα όλα τα χρόνια, δεν έχει περιουσία, προφανώς πρέπει να πάρει συνταξή για να ζήσει. Αν έχει περιουσία και απλώς δεν πληρώνει το ταμείο σου γιατί θεωρεί ότι είναι καλή ιδέα να μην πληρώνει. Όχι. Ερώτηση πριν πάμε λίγο στα του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί θέλω μια γνώμη και για αυτά. Μετά την ιστορία που είχαμε δει στη Ρόδο πριν από 15 μέρες με το σερβιτόρο που σέρβιρε μέσα στη θάλασσα, είχε πει η επιχείρηση ότι τα παιδιά αυτά φοράνε δικές στολές και όλα τα σχετικά. Έχει έρθει στην αντίληψή σας κάποια αντίστοιχη καταγγελία ή κάποιο αντίστοιχο περιστατικό? Όχι, όχι, δεν έχει γίνει καθόλου κάτι παρόμοιο. Πάντως αυτό καταλάβαμε ότι ήταν νόμιμο. Ναι, με την κείμενη νομοθεσία είναι νόμιμο. Μάλιστα. Αρκεί να τηρούνται συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων. Μάλιστα. Τώρα, τελευταία ερώτηση. Μεγάλη συζήτηση, πολύ, όχι για το δικό σας κόμμα, για άλλο κόμμα, για τον ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε μέχρι στιγμής 4 υποψηφιότητες. Μην μου πείτε πάλι να μην σας ρωτήσω να ρωτήσω κάποιον ΣΥΡΙΖΑΕΟ. Ρωτήσαμε πριν. Βλέπετε εσείς κάποιον από αυτούς να έχει προβάδισμα? Εντάξει, δεν μπορώ να το πω αυτό. Αυτό, αν το έλεγα ως ένα ενεργή υπουργός και ο βουλευτής, θα ήταν ευθεία παρέμβαση στα σωματικά του για να μπορούν να το κάνουν. Βλέπετε δηλαδή όλοι οι υποψήφοι να έχουν τις ίδιες πιθανότητες να εκλεγούν πρόεδροι, σύμφωνα με αυτά που λένε? Πρέπει να σας πω την αλήθεια. Τα σωματικά του ΣΥΡΙΖΑ μου είναι σχετικά άγνωστα και εξαιρετικά δυσνόητα. Ακόμα δεν τα έχετε κατανοήσει? Μα είναι ένα λαβύρινθος εκεί. Δεν μπορούν να βγάζουν άκρη μεταξύ του αγωνία. Πάντως ο κύριος Πολάκης φαίνεται ότι δεν θα είναι υποψήφιος. Το είπα και το πρωί και δεν θα αναφανεί ότι το είπα έτσι που να το εννοώ. Εγώ διάβασα τις απόψεις του κυρίου Πολάκη. Αν κατάλαβα καλά, η βασική του ένσταση είναι ότι πρέπει να εκλεγεί ο αρχηγός τους μετά τις δημοτικές. Σωστά. Να δοθεί ένα μεγαλύτερο χρονικό διάστημα για διαβούλευση. Δεν με αφορά. Ως πολίτης το κρίνω. Νομίζω μάλλον έχει δίκιο. Ναι. Πάντως θέλω να σας πω ότι πολιτικά τώρα έχει γίνει μια κριτική στον ΣΥΡΙΖΑ, ότι επί της ουσίας υπήρξε μια έλλειψη, ένα έλλειμμα αξιοπιστίας από την πλευρά τους με το δημοψήφισμα του 2015 και ότι όλο αυτό το καρπόθηκε η Νέα Δημοκρατία. Κοιτάξτε, εάν τώρα θέλουν να κάνουν μια σοβαρή συζήτηση γιατί χάσανε, γιατί προσέξτε τώρα έχουν χάσει από το Μητσοτάκη πολλές φορές, δεν έχουν χάσει μια φορά. Δηλαδή το 19 χάσανε όλες τις εκλογές και το 21 πάνε. Αυτό λέω, ότι το 31,5 του 19 χάθηκε και αυτό αυτή τη φορά. Ναι, χάθηκε γιατί, ακούστε, δεν το λέω τώρα προσωπικά ούτε για να πει κάτω τον κύριο Τσίπρα. Το λέω πολιτικά. Ο κύριος Τσίπρας έτσι κι άλλως έφυγε. Όχι, όχι. Ο κύριος Τσίπρας απήγε το ΣΥΡΙΖΑ, με αυτήν να το λέω. Όταν σε μια δημοσκόπηση το 70 με 80% στην αυθόρμητη απάντηση Αλέξη Τσίπρα, ποια λέξη του στο μυαλό είναι ψεύτης. Να φέρω ένα παράδειγμα για να μην φανεί τη βγάζω τον εαυτό μου απ' έξω. Στην ίδια δημοσκόπηση για τον Άδωνη Γεωργιάδη είναι φωνακλάς. Είμαι φωνακλάς, είμαι δυστυχώς. Πάω να αλλάξω, αλλά είναι η φωνή μου, είναι εκνευριστική. Δεν μπορώ να αρνηθώ. Λοιπόν, όπως λέω για τον εαυτό μου, ότι είναι πρέπει να διορθώσω τη φωνή μου, γιατί είναι επιγνωμιστική, με το ίδιο τρόπο να λέω το να λένε τον Τσίπρα ψεύτη, οι 8 στους 10, 7 στους 10, είναι πρόβλημα για το ΣΥΡΙΖΑ. Το καταλαβαίνετε αυτό. Είναι πρόβλημα για ένα κόμμα να είσαι στην κοινή γνώμη αναξιόπιστος. Λοιπόν, θα τα δούμε αυτό το επόμενο χρονικό διάστημα. Τι να πω κι εγώ, κύριε Γεωργιάδη, εδώ πέρα πρέπει να δούμε ποιος εκλέγει πρόεδρος, τις θέσεις, υπάρχει και έτσι. Σε όλους καλή επιτυχία. Σε όλους καλή επιτυχία. Η χώρα χρειάζεται κυβέρνηση, χρειάζεται και την πολιτεία, ένα αμφιβολία. Δουλεύει το κοινό. Και χρειάζεται να κάνετε και μια μεγαλύτερη προσπάθεια και στην κυβέρνηση για το θέμα της ακρίβειας, το οποίο δεν είναι στο δικό σας χαρτοφυλάκιο, αλλά έχετε περάσει από αυτό. Άλλωστε είστε και ο καθήλυνα αρμόδιος. Θέλω απλώς να υπενθυμίσω ότι η Ελλάδα, σύμφωνα με την τελευταία ανακοίνωση του Eurostat, είναι δεύτερη χαμηλότερη σε γενικό πληθωρισμό
και τέταρτη χαμηλότερη στα ράφια. Εγώ δεν θα διαφωνήσω για τις ανακοινώσεις, αλλά άμα τώρα βγείτε έξω που βγαίνετε εσείς συχνά, ξέρετε τι σας λένε οι άνθρωποι είναι και στη λέει. Ας πούμε, δεν υπάρχει ακρίβεια. Ναι. Προφανώς υπάρχει ακρίβεια. Υπάρχει μεγάλη. Πολύ μεγάλη ακρίβεια υπάρχει. Χαμός γίνεται. Υπάρχει. Ναι. Ναι. Αλλά αυτό δεν είναι ελληνικό φαινόμενο, σας λέω. Να σας πω και κάτι τελευταίο πριν κλείσουμε, τώρα που λέμε για την ακρίβεια. Σήμερα γίνεται αυτή η φασαρία στην Κριμαία. Γίνεται αυτή η φασαρία στην Κριμαία. Αν δεν κλειστεί η συμφωνία για τα σιτηρά, θα φέρει αύξηση σε όλα τα σιτηρά. Έχετε δίκιο σε αυτό. Τι θα κάνει δηλαδή η Μητσοτάκη, θα αλλάξει την πορεία του. Επειδή έχετε πει για την αύξηση στον κατώτατο. Το έχετε πει προεκλογικά. Αυτό θα το δούμε μέσα στους πρώτους μήνες του 24. Όλες οι προεκλογικές μας δεσμεύσεις ισχύουν στο ακέραιο. Ο σκοπός μας είναι όταν θα γίνουν οι εκλογές οι επόμενες, το 2027, να μπορούμε να λέμε και τότε, όπως λέγαμε το 23, ότι παιδιά υποσχεθήκαμε 10 πράγματα. Εντάξει, τώρα σας ρωτώ για τον κατώτατο, γιατί αφορά και πολλά νέα παιδιά που πιάνουν τώρα δουλειά, πληρώνουν τα ενοικιά τους. Ισχύει στο ακέραιο. Άρα από το 24 και μετά θα πρέπει να το ξανασυζητάμε. Ο τρόπος αυξήσεις του βασικού μισθού είναι ήδη ψηφισμένο νόμο και έχει να κάνει με την ανάπτυξη της χώρας, τον πληθωρισμό και την πορεία της οικονομίας. Μάλιστα. Όλα αυτά είναι γραμμένα στο νόμο. Τώρα μου απαντάτε έτσι σαν πολιτικός. Πολιτικός είστε, εντάξει, το καταλαβαίνω. Περίμενα κάτι πιο χειροπιαστό, εντάξει, δεν πειράζει. Την επόμενη φορά. Μην ανησυχείτε. Η οικονομία θα πάει καλά και όλα θα πάνε καλά. Ανησυχούμε για τον κόσμο. Πώς θα ζήσει ο κόσμος, κύριε Γεωργιάδη, να μην ανησυχούμε. Η δουλειά μας είναι να ανησυχούμε. Εκεί με επενδύσει και ανεβαίνει η οικονομία, ο κόσμος θα ζει καλύτερα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ήταν ο υπουργός.